Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να σας πάω κάπου αλλού. Θέλω να σας πάω, Κωνσταντίνα, βοήθησέ με, στον Νίκο Οικονομόπουλο. Κάτι έγινε εκεί, τι έγινε? Ακριβώς. Λοιπόν, σε εμφάνιση που είχε ο Νίκος Οικονομόπουλος σε Beach Bar, υπήρχε ένας θαμώνας, αρκετά ενοχλητικός για τον ίδιο τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος του πετούσε έντονα λουλούδια και πανέρια στο πρόσωπο. Πάμε να δούμε το βίντεο για να το σχολιάσουμε. Για συγγνώμη, αφήστε με λίγο να πω κάτι πριν. Εγώ πριν τον δω, ήταν σαν να βλέπω και να ακούω τον Νότις Φαγιανάκη. Συγγνώμη που το λέω. Τέλος πάντων, καμία σχέση. Αρχικά ακούς playback. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι δική του φωνή. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι όχι, ρε. Είναι δική του φωνή. Είναι φωνή. Ακούγεται, όταν μιλάει στον Θαμώνα, ακούγεται playback από πίσω. Είναι καλά. Αλλά είναι το βίντεο όντω λίγο περίεργο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι φωνάρα. Εκτός από αυτό ότι είναι φωνάρα. Είναι ό,τι πιο σπαστικό να τραγουδάς. Θες να μου ρίξεις λουδάκια, ρίξε στα πόδια αγόρι μου ή φέρε τη λουλουδού να στα δώσει ωραία σε μια και ωραία. Το να χτυπάς έτσι πάνω στο πρόσωπο κάποιου, πολλές φορές δεν πήγε στο πρόσωπο. Μισό λεπτά. Παιδιά στο σώμα πήγε. Έχει τραυματιστεί πολλές φορές τραγουδιστή στο μάτι. Δεν στοχεύει ο ότι στοχεύει και λέει τώρα θα πω πρόσωπο. Σε στοχεύει, δεν τα καταφέρει. Έχει πληρώσει. Παιδάκι μου, έχουμε τραυματιστεί από λουλούδια σου λέω. Τα λουλούδια. Πάρα πολλοί κόσμοι. 50% ευρώ πόσο κάνουν, δεν ξέρω πλέον στα λουλούδια. Ας μην το συζητήσουμε τα νούμερα. Και πάνω στο κέφι, με το ποτό και τα λοιπά, το πετάει και μπορεί ρε παιδί μου ένα να βρει και ένα πρόσωπο. Και πάνω στο κέφι μπορεί να φύγει το παγάκι στο μάτι. Και επίσης αφού το ξέρεις καλύτερα από εμάς. Την ώρα που κάποιος έχει πετάξει τα πρωτολουλούδια, έρχονται λουλούδες από πάνω του έτσι. Ναι. Δηλαδή, κάνε το χέρι σου, σε παρακαλώ. Ναι, και έρχονται λουλούδες από πάνω του έτσι και στα βάζουν πάνω στο χέρι. Ναι. Και σε απλά κάνεις έτσι. Εγώ θα πω πέρα του τι. Πού θα πάει αυτό. Συγγνώμη, πρώτον δεν είναι στο πρόσωπό του. Στο χέρι πάει και στο σώμα. Το λουλούδι πετάγεται, όχι το πανέρι. Το λουλούδι πετάγεται το πανέρι. Δεν είναι το πανέρι στο πρόσωπο. Και πέρα από αυτού δεν είναι καθόλου ευγενικό. Θε ακούσει επαγγελματίε τώρα τα γνωστέ ή δεν θε να ακούσει επαγγελματίε μοντέλο. Τριαντάφιλε μου. Λοιπόν. Επέτρεψέ μου να πω κάτι. Είναι ο τρόπος, δεν είναι το τι γίνεται. Ακριβώς. Εσύ και εγώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν πηγαίνει ο κόσμος σε ένα νυχτερινό κέντρο, πάει για ποιο λόγο, πάει να διασκεδάσει και να πιει και τα ποτάκια του. Θες να μ' ακούσεις τώρα. Δεν δικαιολογείται να φερθεί άσχημα. Μισό λεπτό. Δεν δικαιολογείται ο πελάτης να φερθεί άσχημα, βάρβαρα και αυτά, οκ. Okay. Αλλά όταν πας να πετάξεις λουλούδια, εννοείται ότι εκείνη τη στιγμή δεν βλέπεις πού θα πάει. Ακριβώς. Εσύ με τη χαρά σου ξοδεύεις μια μικρή περιουσία για πάρτι του. Και όταν λέμε μικρές περιουσίες, παιδιά, δεν θέλετε να αρχίσω να λέω νούμερα. Από την οποία η περιουσία όχι. Παίρνει και ο ίδιος ποσοστό, φαντάζομαι και μετά. Σταματήστε να είστε έτσι. Αφού δεν ξέρετε. Δεν ξέρουμε αν παίρνουν ποσοστά από τα λουλούδια, δεν παίρνουν τραγουδιστές. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Το θέμα είναι όταν τραγουδάς, σου ξαναξηγώ. Όταν τραγουδάς και ερμηνεύεις εκεί πέρα και τραγουδάς, υπάρχουν οι άνθρωποι, γιατί μας πετάνε τόσα χρόνια λουλούδια, μας τα πετάνε ωραία. Και υπάρχουν κάποιοι που τα πετάνε στη μούρη σου. Στη μούρη σου. Το λουλουδάκι αυτό, αν πάει στο μάτι σου, αγοράκι μου, μπορεί να τα ματιστείς. Εκεί βλέπεις τα ματιστείς. Δεν είναι στο μέγαρο μουσική. Αυτό πρέπει να το κάνει συνέχεια. Δεν είναι στο μέγαρο μουσική. Δεν μπορεί να τραγουδά μόνο στο μέγαρο μουσική, δεν είσαι φίβο. Άρα να μην τα έχουμε. Μισό φίβο. Πώ θα απαντούσε σε αυτό. Ξέρει πόσοι τραγουδιστέ. Ξέρει πόσοι τραγουδιστέ. Λαϊκοί τραγουδιστέ, φίβο μου. Θα μπορούσαν να είναι στο μέγαρο μουσική. Αλλά πρέπει να τραγουδά μόνο στο μέγαρο μουσική. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Όπω είπε και η Μαριάντα. Αυτοί οι άνθρωποι δίνουν μια μικρή περιουσία για να ικανοποιήσουν και τον τραγουδιστή. Και θέλουν να κάνουν τώρα το χαβαλέ τους κάποιοι από κάτω. Χαβαλέ με χιλιάδες ευρώ. Είσαι καλά. Να δείξουν και καλά και εκείνα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι γιατί. Εσύ πώς θα αντιδρούσες, εσύ. Το θέμα είναι γιατί. Σου έχει τύχει εσένα. Το είπε ευγενικά. Εσένα σου έχει τύχει. Μου έχει τύχει πολλές φορές αυτό. Αγάπη, συνέχεια. Θα σου πει, άστο, μη μου ρίχνεις. Ο Οικονομόπουλος τώρα μπορεί να το έχει πει πριν, αλλά το story αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή και δεν είπε και κάτι. Είπε, γιατί μάλλον έτσι που το έχει πει, το έχει ξαναπεί. Πίστεψε με, αν μου το έλεγε για μένα αυτό ο καλλιτέχνης που του είχα πετάξει λουλούδια, δεν θα ξαναπήγαινα σε live του. Δεν θα ξαναπήγαινα. Φίλε, επειδή τον Νίκο τον ξέρω, είναι και ευγενικό παιδί και το έχει πει σίγουρα. Εγώ αυτό που βλέπω σχολιάζω όμως τώρα. Εγώ αυτό που βλέπω σχολιάζω. Δεν ξέρω τι έχει πει πριν, δεν με νοιάζει τι έχει πει πριν. Εγώ βλέπω ένα καλλιτέχνη που αυτή τη στιγμή μιλάει σε ένα θαμώνα του μαγαζιού, ο οποίος έχει ξοδέψει μια περιουσία για να τον ακούσει και του λέει: μου το κάνεις, το με νευριάζει. Να τον ακούσει. Βέβαια.
Γιατί πάει, πάει εκεί. Έχει πάει μπροστά να δείξει καλά ότι εγώ είμαι τώρα. Τι σημασία έχει. Αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν. Μας πληρώνουν. Αυτοί οι άνθρωποι τους πληρώνουν, καρδούλα μου. Δηλαδή, επειδή με πληρώνει η κοπέλα μου γλυκιά, πράγμα μου ρίξει το μπουκάλι και το σκομμάτι. Εννοείται πως όχι, αυτό σου εξηγώ. Αλλά ξέρεις κάτι όμως, εκεί που πετάνε οι αγαπημένες κοπέλες των λουλουδιών στο τραπέζι τα λουλούδια, από κάτω έχει και τα σάκια αυτά. Μαριάντα, αγάπη μου, θέλω να σου εξηγήσω κάτι. Πόσο χρόνια είσαι να είσαι. Τι σημασία έχει, καρδιά μου, τελείωσα το Ποσειδόνιο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Εκεί ήταν. 6 μηνών έγκυος. Θέλω να σου εξηγήσω. Θέλω να σου πω εγώ να σου εξηγήσω ότι συμβαίνουν αυτά. Δεν γίνεται αυτό που λες. Πού να συμβαίνουν. Αν έχει πιει ο άλλος λίγο, δηλαδή θα πιει και λίγο. Πάνω στο σακίρι και έφυγε, δεν θα πετάξει. Δηλαδή όταν πιει μπορεί να ξεφύγει. Αυτό μου λες τώρα. Μπορεί να κάνει χιλιαδίσει. Σου λέω πάνω στο χέρι σου λέω. Μπορεί να μπει και πιει. Ένα κάτι, παιδιά. Συγγνώμη. Συμφωνώ ότι αυτό που βλέπω τώρα δεν μου φάνηκε τρομερά επικίνδυνο για να το πει ο Νίκο. Προφανώς όμως όταν βλέπει και τη συμπεριφορά του αλλού, είναι αυτό που λέει και η Μαριάντα, μετράει και η διάθεση μετράει και τον βλέπει. Αν ο άλλος έχει πιει τόσο πολύ που γίνεται επικίνδυνος, αρχίζει και στις άλλες παρέες και το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει την επικίνδυνότητα. Καταλαβαίνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει δόλος, δηλαδή ειδικά στο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω τώρα πριν αν ήταν πολύ ενοχλητικός και χρειάστηκε να γίνει αυτή η διευκρίνηση. Αλλά θέλω να πω ότι επειδή έχω υπάρξει σε μαγαζί και θέλω να πετάξω στον τραγουδιστή Λουλούδη και την έχει φάει ο μπροστινός έτσι. Θες να μου πεις τώρα τον Νίκο Οικονομόπουλος. Ναι. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης. Δεν το έκανε αγάπη μου. Να τελειώσω. Όχι τραγουδιστής, ο μπροστινός. Να πες να τελειώσω. Για πες. Θες να μου πεις τώρα ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος, τεράστιος καλλιτέχνης και προσωπικότητα φοβερή, επειδή το ξέρω το παιδί, τραγούδαγε τώρα, ερμήνευε το τραγούδι του και ο άλλος του πέταγε τα λουλούδια και δεν του έκανε νόημα ότι ήρεμα ρε παιδί μου, και έγινε μετά αυτό μετά 15 φορές. Ναι. Επειδή το ξέρω. Είχε οπότε τόσα χρήματα να πετάξει 15 φορές τόσους δίσκολους. Ναι, για να κάνεις τον Οικονομόπουλο μπροστά να τα παίζει, πρέπει να είσαι και κάποιος. Και καλά. Εννοείται πρέπει να είσαι κάποιος, γιατί για να έχεις τόσα πολλά χρήματα να πετάξεις 15 φορές και 10 σου λέγω και 5 φορές τόσα πολλά λουλούδια, ναι, σίγουρα πρέπει να έχεις πάρα πολλά λεφτά.